Καταρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και την βιβλιοθήκη και με την Κοζάνη που με συνδέουν πολλαπλή δεσμή και ευχαρίστω συμμετέχω σε μια συζήτηση. Γιατί πέρα από αυτά που θα πούμε, είναι μια συζήτηση που αφορά στον ενημερωμένο πολίτη. Αυτά πρέπει, είναι ένα διαρκές φόρουμ να μάθουμε τι είναι αυτά που μας σερβίρουν και το τρώμε αμάσιτα, ποιος είναι ο συκοφάντης σήμερα, τι είναι το λιβελογράφημα σήμερα σε έναν κόσμο χωρίς ύλη, χωρίς φυλακή, όπως είναι το διαδίκτυο, και μάλιστα με νοπές, και θα το τολμήσω να το πω, τραυματικές εμπειρίες που είχαμε από μια προεκλογική περίοδο, η οποία ήταν κυριολεκτικά πολεμική σε ό,τι αφορά την πληροφορία, διότι στον πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Και υπήρξαν πράγματι και λίβελοι και συκοφάντες και κείμενα τα οποία και τηλεοπτικά παραλυρήματα που δεν βοήθησαν τον κόσμο να καταλάβει πού πηγαίνει η χώρα και με ποιους θα μπορέσει να βγει από το τέλμα της. Δεν χρειάζεται σοφία. Ξέρετε, τα φλίαρα συντάγματα είναι αυτά τα οποία περιορίζουν ελευθερίες. Τα λιγόλογα που έχουν λίγες λέξεις είναι αυτά τα οποία είναι αποτελεσματικά. Επίσης, όπου δημιουργούνται πολλοί νόμοι για την ελευθερία του τύπου, τελικά τον φημώνουν. Από τη μια μεριά, ο πολιτικός πολιτισμός έχει δημιουργήσει συνθήκες να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει, να ελέγχει, να μην τρώει αμάσιτα. Από την άλλη μεριά, όμως, η συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης σε λίγα χέρια, που μπαίνουν και στην πολιτική, δεν φτάνει ότι ασχολούνται με δημόσια έργα κτλ. Μιλάμε πανευρωπαϊκά τώρα. Αλλά μπαίνουν και στην πολιτική, οι ίδιοι δημιουργεί υποψίες για το αν η αλήθεια φτάνει ή μέσα από τους διασταλτικούς καθρέφτες των μέσων ενημέρωσης δεν φτάνει στον πολίτη. Συνεπώς, με λαμπρούς συνδετημόνες και συμπότες, εδώ θα προσπαθήσουμε να πούμε στον κόσμο την αλήθεια που τη χρειάζεται όσο ποτέ στο παρελθόν για τον τύπο και την ελευθερία του. Θα τα πούμε. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για εγκλήματα διαιτού τύπου. Εγκλήματα όπως είναι ο λίβελος, όπως είναι η συκοφαντική δυσφήμιση και όλα αυτά στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου. Υπάρχουν κάποια βασικά ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν διαχρονικά. Το θέμα είναι επίκαιρο όσο και διαχρονικό και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ελευθερία του λόγου. Υπάρχουν όρια λοιπόν στην ελευθερία του λόγου και πώς περιορίζονται ή πώς προσδιορίζονται αυτά σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό πλαίσιο. Το θέμα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο στην εποχή της ανωνυμίας των blogs και των sites, όπου ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει ανώνυμα αυτό το οποίο θέλει. Και βεβαίως όλα αυτά θα τα συζητήσουμε έχοντας πάντοτε στο μυαλό μας ότι η ελευθερία του ενός βεβαίως ξεκινάει από εκεί που δεν περιορίζει την ελευθερία του άλλου και ότι συλλογάται καλά όποιος ελεύθερα συλλογάται. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ στον χώρο του Media Lab, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, όπου ολοκληρώνεται ένας κύκλος εκδηλώσεων. Ένας μήνας που ήταν αφιερωμένος στον Πλάτωνα με μια ειδική εκδήλωση, όπου θέλησαν οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης να επικοινωνήσουν με τους πολίτες αυτής της πόλης, αλλά και να σταθούν σε ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την ελευθερία της έκφρασης, με την ελευθερία του λόγου και μέχρι που φτάνουν τα όρια αυτού, δηλαδή όπου πάνε προσεγγίζοντας την συκοφαντία ή και το λίβελο. Ένα θέμα που θα είναι πάντοτε επίκαιρο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία σειρά από βιβλίες και έτσι θεωρούμε και πιλωτικά να το δούμε ότι στο νέο κτίριο που θα μπούμε προφανώς πρέπει να είναι ένας πολύ σημασιακός χώρος, ο οποίος θα είναι και χώρος σκέψης και χώρος συνέβρεσης και χώρος ανταλλαγής ιδεών, κυρίως ιδεών, όχι τόσο γεγονότων.